Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εγγυάζον οι όχλοι επί της λόγης της χάριτος, της εκπορευωμένης εκ του στόματος του Ιησού, και έλεγον, ουχότος εστίν ο Υιός Ιωσήφ, και είπε προς αυτούς, πάντως ερείτε μη την παραβολήν ταύτην, ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν, όσα οικούσαμε γενόμενα εν τη Καπερναούμ, πίσον και οδέν την πατρίδη σου. Είπε δε, αμήν λέγω ημίν ότι ουδής προφήτης δεκτός εστίν εν τη πατρίδη αυτού. Επαληθείας δε λέγω ημίν, πολλέ χείρε ήσανε τες ημέρες ηλίου εν το Ισραήλ, ότε εκλείστη ο ουρανός επί έτη τρία και μήνας έξ, όσε γένετο λοιμός μέγας επί πάσαν τη γην, και προς ουδεμίαν αυτών επέμφθη Ηλίας, ημί εισάρεπτα της Ιδόνος προς γυναίκα χείραν. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ, και ουδείς αυτόν εκαθαρίστη ημίν εμάν ο Σύρος. Και πλήσαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή ακούοντες ταύτα, και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως, και ήγαγον αυτόν έως της οφρίος του όρους. Εφού η πόλης αυτόν οκοδόμητο, εις το κατακριμνήσε αυτόν, αυτός δε διελθόν, διαμέσου αυτόν επορεύετο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εάν κάποιος δεν αποκτήσει από τη χάρη του Χριστού τη γνώση της αληθείας και τον φόβο του Θεού, τραυματίζεται φοβερά, όχι μόνο από τα πάθη, αλλά και από τα τυχόντα περιστατικά, λέει ο Αββάς Μάρκος ο Ασκητής, στο σύγγραμμά του «Περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε», για αυτούς που νομίζουν ότι δικαιώνονται από τα έργα τους. Αλλά η δικαίωση έρχεται από τη χάρη του Θεού, με την οποία πρέπει να συνεργαστεί ο άνθρωπος για να μπορέσει να δικαιωθεί, δηλαδή να σωθεί. Εάν μη τησούν κατά χάρη Χριστού γνώσην αληθείας και φόβον Θεού κτίσεται, ου μόνον εκ των παθών, αλλά και εκ των συμβάσεων δεινώς τραυματίζεται. Αν κανείς δεν πάρει από τη χάρη του Θεού τη γνώση την αληθινή, τη γνώση του Ευαγγελίου, του νόμου του Θεού, και δεν πάρει και τον φόβο του Θεού, αυτός όχι μόνο από τα πάθη, αλλά και από τα διάφορα περιστατικά, τις διάφορες συμβάσεις, τα διάφορα συμβάματα, από αυτά που συμβαίνουν, πολύ φοβερά τραυματίζεται, πληγώνεται. Η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία συνεργάζεται με το ανθρώπινο πνεύμα, ή μάλλον ο άνθρωπος κινείται προς τον Θεό, ο οποίος τον καλεί. Δέχεται την πρόσκληση του Θεού και ενεργοποιείται και ζωοποιείται και θεούται δια της Θείας Χάριτος, δια της Θείας Ενεργίας, δια του Αγίου Πνεύματος, γιατί η Θεία Χάρις ονομάζεται και Άγιο Πνεύμα εις το Άγιον Ευαγγέλιο, εις την Αγία μας Εκκλησία. Είναι βεβαίως όχι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, αλλά η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία ονομάζεται Θεία Χάρις.
και ταυτίζεται με την ενέργεια του Πατρός και του Υιού. Το ανθρώπινο πνεύμα, λέγει ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, δεν είναι ένα αυτόματο και νεκρό μηχάνημα με το οποίο το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και πράττει, αλλά ζωντανός συνεργάτης του Αγίου Πνεύματος. Συνεργάζεται ο άνθρωπος με το Άγιο Πνεύμα, λαμβάνει την Θεία Ενέργεια, την ενέργεια του Αγίου Τριαδικού Θεού, η οποία, όπως είπαμε, ονομάζεται Άγιο Πνεύμα, και έτσι ο άνθρωπος καθαρίζεται, φωτίζεται και θεούται. Με την επίδραση του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, όλος ο άνθρωπος μετατρέπεται σε πράξη, ενέργεια, εντός εισαγωγικών οι λέξεις. Δηλαδή αρχίζει να ενεργεί, να δρά θεοπρεπώς και θεοφιλός και έτσι να καταφέρνει την πνευματική του προκοπή, την πνευματική του ενηλικίωση και τη σωτηρία του. Με τη βοήθεια των Αγίων Αρετών, λέει ο Άγιος Ιουστίνος, ο άνθρωπος μετατρέπει τις θεοκεχαριτωμένες δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος σε δικές του δυνάμεις. Τις μεταφέρει σε κάθε συστατικό της υπάρξεώς του. Τις εκχέει σε ολόκληρο τον εαυτό του και αυτές συμμετέχουν σε όλες τις σκέψεις του, τις σκέψεις του ανθρώπου δηλαδή, σε όλα τα αισθήματά του, στις θελήσεις του, στις ενέργειές του και σε όλους τους λόγους του. Με μια λέξη, στην ολόκληρη ζωή του, δηλαδή οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, η Θεία Χάρις, αγιάζει, χαριτώνει κάθε τι του ανθρώπου, το νου του, τη σκέψη του, τη θέλησή του, τα συναισθήματά του, τα λόγια του, τις ενέργειές του, τις πράξεις του. Γι' αυτό, λέει ο Ιουστίνος, με την ευλογία, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος καθαρίζει από την αμαρτία, ανακαινουργώνει, αγιάζει, αγιοποιεί, μεταμορφώνει όλα τα όργανα του πνεύματός του, όργανα επίγνωσης και αισθήσεως, καρδιά, νου, ψυχή, θέλημα, έτσι ώστε αυτά μπορούν πλέον να μην υποκύπτουν στην αμαρτία, να εξουδετερώνουν το σκοτάδι της αμαρτίας. Μπορούν πλέον να μην αρκώνονται από την παράλυση του ιουδήποτε πάθους, από την παράλυση των παθών και να προσβλέπουν σε όλα τα θεϊκά αγαθά, τα οποία προσφέρει, δίνει σε μας ο φιλάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός. Με το Πνεύμα το Άγιο, με τη Θεία Χάρη, ο όλος άνθρωπος ανακαινίζεται και όπως λέγει εδώ ο Αββάς Μάρκος, δεν ταλαιπωρείται πλέον από τα πάθη, ούτε και από τα τυχόντα περιστατικά, τα οποία προξενούν μεγάλο πόνο και μεγάλη οδύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν ακόμα εγκολποθεί τη χάρη του Χριστού, δεν έχουν ενεργοποιήσει μέσα τους τη βαπτιστηματική χάρη. Στο πολυχορτιασμένο σώμα όμως, λέει ο Στάρης Παρθένιος, δεν κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, έστω και αν είναι κανείς ενάρετος. Για να γίνεις ναός του Θεού, πρέπει και η ψυχή σου και το σώμα σου να είναι καθαρά. Τότε ο άνθρωπος μπορεί να λάβει και να κρατήσει μέσα του τη Θεία Χάρη, το Άγιο Πνεύμα, όταν υπάρχει καθαρότητα σώματος και ψυχής. Πρέπει να πιστέψουμε, λέει και η Γερόντισσα Μακρίνα, ότι είμαστε ένα μηδέν. Μόνο έτσι θα μας επισκιάσει η Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρη φεύγει από κατάκριση, θυμό, υπερηφάνεια και αισχρούς λογισμούς. Όταν αυτά τα προσέξει ο άνθρωπος, η Θεία Χάρη είναι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Να συγκρατούμε τη Θεία Χάρη, έλεγε πάλι
γιατί φεύγει από την ψυχή μας και αρχίζει ο άνθρωπος να ολισθαίνει πνευματικά. Όταν υπάρχει Θεία Χάρις, ο άνθρωπος είναι όλο αγαλίαση, μέσα του είναι ο Χριστός και δεν παρεξηγεί κανέναν άνθρωπο. Η Θεία Χάρις μία είναι, έλεγε και ο Άγιος Εφραίμ κατά τον Ακιώτης, αλλά κατά το μέτρο του καθενός εμφανίζεται, εργάζεται, οράται. Ναι, οράται. Βλέπετε δηλαδή. Αχ, και πόσο κοιτάει μέσα σου όταν βλέπεις, όταν αισθάνεσαι αυτή τη Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρη έκανε τους μάρτυρες όχι μόνο να μην αισθάνονται τους πόνους των μαρτυρίων τους, αλλά και να χαίρονται που μαρτυρούν για τον Χριστό. Όπως λέει και ο Αββάς Μάρκος που διαβάσαμε προηγουμένως, ότι αν ο άνθρωπος δεν λάβει τη χάρη, δεν μπορεί να γλιτώσει από τους τραυματισμούς των παθών και των διαφόρων συμβάσεων, των διαφόρων περιστατικών, των λυπηρών που συμβαίνουν στη ζωή του ανθρώπου. Όταν όμως έχει τη Θεία Χάρη, ξεπερνάει τα πάντα και μπορεί και το μαρτύριο ακόμα να υποστεί για χάρη του Χριστού, χωρίς να αισθάνεται τους πόνους του. Τη χάρη του Θεού, έλεγε πάλι ο Άγιος Εφραίμ, την κρατάμε μέσα μας με την ταπείνωση και την ευχαριστία στο Θεό. Για να λάβεις προσθήκη χάριτος, θα πρέπει να βγεις νικητής από τον πειρασμό και τον πόλεμο που θα σου κάνει ο εχθρός. Για αν δεν αντέχεις τον πόλεμο, γογγίζεις και πίπτεις, προσθήκη χάριτος δεν λαμβάνεις. Με πόνο, δάκρυα, θερμότητα πίστεως, ταπεινώσεως και καλής προαιρέσεως θα λάβεις τη χάρη. Και πάλι με δάκρυα χαράς και ευχαριστίας και με φόβο Θεού θα την κρατήσεις. Με θέρμη και ζήλο ελκύεται, με ψυχρότητα και αμέλεια χάνεται. Η πείρα δια της πράξεως, έλεγε και ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, η πείρα δια της πράξεως αποκτάται με τα χρόνια. Αντίθετα, η χάρη είναι χάρισμα, εξαρτώμενο από το Θεό και δίδεται κατά αναλογία της θερμότητας πίστεως και ταπεινώσεως και της καλής προαιρέσεως. Ο άνθρωπος χωρίς τη χάρη είναι μηδέν. Μόνο η χάρη του Θεού όταν έλθει, τότε στέκει στα πόδια ο άνθρωπος. Αλλιώς χωρίς χάρη πάντοτε παρεκτρέπεται, πάντοτε πέφτει στην αμαρτία και θα λέγαμε πάντοτε ταλαιπωρείται, βασανίζεται από τα πάθη και τα διάφορα περιστατικά της ζωής του, αλλά συνάμα ταλαιπωρεί και τους γύρω του. Οι τέσσερες μεγάλες αρετές, ένας σύγχρονος αγιορείτης, τις οποίες κρύβεται όλη η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, είναι οι εξής. Πρώτον, η αλήθεια, η ορθόδοξη αποκάλυψη, ο Χριστός. Δεύτερον, η δικαιοσύνη, η εφαρμογή δηλαδή των Ευαγγελικών εντολών. Τρίτον, η αγάπη και τέταρτον, η ταπεινοφροσύνη. Οι κοινή συνισταμένη αυτών των αρετών θα μας οδηγήσουν στο χάρισμα της διακρίσεως. Σε τέτοιο νου που επισκιάζεται από τη χάρη του Θεού, όλα τα πνεύματα, πονηρά και μη, είναι ορατά. Όπως πρέπει να καθαρίσει κανείς καλά ένα μπουκαλάκι πριν βάλει μέσα σε αυτό μύρο, έτσι και ο άνθρωπος. Πρέπει να καθαρίσει το μπουκαλάκι του, το σώμα του, πριν δεχτεί μέσα σε αυτό το μύρο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Καθαρίζοντας κανείς το σώμα του, εκείνο γίνεται άξιο δεκτικότητας του ουρανίου μύρου, της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Θα ξεκινήσουμε από την κάθαρση του σώματος και θα προχωρήσουμε στην κάθαρση της ψυχής. Η κατάθλιψη, η μελαγχολία, το άγχος, η μοναξιά, η δαιμονική λύπη και τα συναφή είναι αποτελέσματα της απουσίας της χάριτος του Αγίου Πνεύματος εξαιτίας των ανεξομολόγητων αμαρτημάτων που υπάρχουν στον άνθρωπο. Ας αγωνιστούμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού να καθαριστούμε από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος για να
γίνουμε μέτοχοι αυτής της χάριτος και να μην ταλαιπωρούμαστε από τα πάθη και από τις ποικίλες συμβάσεις, συμφορές, λυπηρά γεγονότα του βίου τούτου. Από τρεις παράγοντες, έλεγε και ο μακαριστός Ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος, εξαρτάται αν ο άνθρωπος λάβει χάρη Αγίου Πνεύματος. Πρώτον, από την καθαρότητα της ψυχής του, δεύτερον, από την πίστη του και τρίτον, από τη δωρεά του Θεού. Και βέβαια, οπωσδήποτε, μαζί με την καθαρότητα της ψυχής, απαιτείται και η καθαρότητα του σώματος, η καθαρότητα του όλου ανθρώπου. Μπορεί να έχει κανείς, λέει ο μακαριστός Παναγόπουλος, τα δύο πρώτα χαρίσματα, δηλαδή την καθαρότητα και την πίστη, αλλά ο Θεός να μην του δίνει τη χάρη, γιατί γνωρίζει κατά οικονομία τι πρέπει να δώσει και πότε, ανάλογα με το συμφέρον του ανθρώπου. Αυτοί οι τρεις παράγοντες, καθαρότης, πίστης και δωρεά του Θεού, σε συνδυασμό με την ταπείνωση στην καρδιά, καθορίζουν την πνευματική πρόοδο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λαμβάνει κατεξοχήν χάρη Αγίου Πνεύματος με τη Θεία Κοινωνία. Η χάρη του Θεού, έλεγε πάλι, είναι όπως το ρεύμα στο τρόλεϊ. Δεν έχει κανένα κόπο το τρόλεϊ να μετακινηθεί, αρκεί οι δύο κεραίες του να είναι ανεβασμένες στο σύρμα με το ρεύμα. Αν είναι κατεβασμένες οι κεραίες του τρόλεϊ, τότε το τρόλεϊ δεν μπορεί να μετακινηθεί. Και αν ακόμα 100 άτομα το σπρώξουν, το μόνο που θα καταφέρουν με τα κόπων είναι η μετακίνησή του για 1-2 μέτρα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με τα άνω και έχει κατεβασμένες τις κεραίες του, οι οποίες δεν έχουν επαφή με το ρεύμα, με τη χάρη του Θεού, είναι φυσικό να του είναι όλα κουραστικά, δυσκίνητα, ακατόρθωτα, ακατάληπτα, ακατανόητα. Είναι μια σκέτη τρέλα. Αν όμως ο άνθρωπος ταπεινωθεί και ανεβάσει τις κεραίες του και πιαστούν από το ρεύμα, τότε τα πράγματα άρδιν αλλάζουν. Οι ψυχές των ανθρώπων που έχουν χάρη Θεού, δεν μπορεί ο διάβολος αυτές τις ψυχές να τις καταβάλει. Ρίχνει ο διάβολος τα πυρωμένα βέλη του με τους λογισμούς, αλλά ο άνθρωπος αντιστέκεται. Είναι σαν να ρίχνει κανείς πυρακτωμένα βέλη στη θάλασσα. Τα βέλη, με το που ακουμπάνε στο νερό, σβήνει η φωτιά τους. Όταν επισκιάσει η χάρη του Θεού τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος, όπως έχει λεχθεί, όπου και αν βρεθεί δεν βλάπτεται, διότι έχει την ουρά προσευχή, την αυτοσυγκέντρωση και δεν δέχεται τους λαφερούς λογισμούς. Τότε αναπαύεται από τα πάθη και δεν επηρεάζεται από τις ποικίλες αλλαγές και τα διάφορα περιστατικά της παρούσης ζωής. Έτσι ζει με χαρά και προγεύεται τη βασιλεία του Θεού. Ήθε όλοι μας να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.